Παρακαλούμε τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δ. Αντώνιο Γερινό, να προσέλθει για το χαιρετισμό. Επιτρέψτε μου ειδική αναφορά στα αϊθαλή νιάτα του Ερυθροσταυρισμού του Περιφερειακού Τμήματος της Τρίπολης. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που βρίσκομαι σήμερα στην ωραία αυτή εκδήλωση. Μία εκδήλωση, θα έλεγα, επαιτειακού, συμβολικού, εορταστικού χαρακτήρα, διότι είναι ένα τμήμα το οποίο, για όσους δεν γνωρίζουν, έχει μία πορεία δημιουργική, ιδιαίτερης κοινωνικής, θα έλεγα, αποτύπωσης, άνω των 100 ετών. 1921, το έτος ίδρυσης του Περιφερειακού Τμήματος της Τρίπολης. Και θεωρώ ότι έχει να επιδείξει ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο. Όμως, σήμερα για μας είναι η ιδιαίτερη χαρά που στη μεγάλη οικογένεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εισέρχονται οι νέες εθελοντριές μας. Και όπως είπε και η Πρόεδρος, οι εθελόντριες και οι εθελοντές για μας, για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, είναι η καρδιά, η ψυχή, η κινητήριος δύναμη, ο κινητήριος μοχλός. Χωρίς τους εθελοντές μας δεν θα υπήρχε Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Και επίσης να σημειώσω ότι είμαστε υπερήφανοι για τους εθελοντές μας. Γιατί είναι διακριτοί. Διακριτοί από οποιοδήποτε άλλον έχει αυτό το τίτλο του εθελοντού. Έχουν υποστεί μία μακρόχρονη, ιδιαίτερα επίπονη, θα έλεγα και επίμονη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, που τους καθιστά ικανούς όποτε και όπου κληθούν να προσφέρουν μοναδικής, απαράμιλης, παρακαταθήκης, μίας μοναδικής κληρονομιάς, που δεν υπάρχει αντίστοιχο. Δεν επιτρέπεται να είμαστε απλοί μεταπράτες του θαυμασμού των άλλων για αυτή την υπέροχη, επαναλαμβάνω, παρακαταθήκη. Και επίσης δεν επιτρέπεται να απολακτιστούμε ποτέ από αυτή την μοναδική παράδοση, διότι τούτο θα αποτελούσε την μέγιστη ιεροσιλία και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε ποτέ να συμβεί. Άρα λοιπόν θα μου επιτρέψετε να αποτίσω και μία, θα έλεγα, ελάχιστη τιμή, ελάχιστο φόρο μάλλον τιμή, σεβασμού και μνήμης σε αυτούς τους εμπνευσμένους προτεργάτες, σε αυτούς τους πραγματικά μοναδικούς μυσταγωγούς του ελληνικού ερυθροσταυρισμού. Και σας ευχαριστώ πολύ για τα θερμά λόγια. Νομίζω ότι όλοι μας προσπαθούμε για το καλύτερο για όλη την κοινωνία. Για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο πρόεδρός μας είναι για εμάς ο προτεργάτης, είναι αυτός που μας δείχνει το βήμα και τον ορθό δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι, που δεν είναι κανένας άλλος από τον ανθρωπισμό, από την αγάπη και την αλληλεγγύη. Εγώ εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους εθελοντές μας, τους νέους μας εθελοντές, να τους πω ότι έρχονται στην μεγάλη οικογένεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και να ευχαριστήσω και εσάς, τους γονείς τους, γιατί πραγματικά έχετε μεγαλώσει τόσο αξιόλογα και τόσο ειδικά παιδιά. Γιατί αν θέλουν από αυτή την ηλικία, σε αυτόν τον χώρο να είναι στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, σημαίνει ότι έχουν αξίες και αρχές στη ψυχή τους που πρεσβεύουν και είναι αλληλέγγυες με τις αρχές που και εμείς ως Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πρεσβεύουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο. Κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δόκτωρα Γερινέ, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι, κυρίες Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμήματων των Γειτονικών Νομών, κυρίες και κύριοι. Προηγουμένως ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού περιέγραψε πολύ ωραία την σπουδαία δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος, ο σημαντικότερος, ο αρχαιότερος και με τη μεγαλύτερη προσφορά, εθνική προσφορά, οργανισμός στη χώρα μας. Και αναφέρθηκε λεπτομερώς ο κύριος Πρόεδρος στην προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κατά τη διάρκεια των εθνικών αγώνων, των αγώνων, των πολεμικών αγώνων της πατρίδας μας, όλα αυτά τα 150 χρόνια, και ακροθυγώς την προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κατά την περίοδο της ειρήνης. Εγώ θα ήθελα να μείνω, γιατί η ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στους πολέμους λίγο πολύ είναι γνωστή σε όλους μας, αλλά θα ήθελα να εντοπιστώ λίγο στην προσφορά κατά τη διάρκεια της περίοδου της ειρήνης.
Σε μια εποχή που οι κρίσεις διαδέχονται μία την άλλη από κλιματική κρίση, από φυσικές καταστροφές, από πανδημίες τελευταία, από οποιαδήποτε άλλη κρίση, η παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι πάντοτε δυναμική, σημαντική και θα μπορούσα να πω ότι συμπληρώνει και συμπληρώνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τις αδυναμίες της πολιτείας να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις κρίσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ανάμεσα σε ερυθροσταυρίτες, εθελοντές, οι οποίες σήμερα βραβεύονται και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί η απότιση τιμής σε ανθρώπους, σε γυναίκες και ιδίως σε νέες γυναίκες, οι οποίες καθιστούν τον εθελοντισμό σημάδι και σημείο αναφοράς για την ίδια τους τη ζωή, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σε μια εποχή που ο ατομισμός κυριαρχεί, σε μια εποχή που η αλληλεγγύη θα έλεγα ότι είναι είδος εν ανεπαρκία, ο εθελοντισμός αποτελεί εκείνο το στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε μια διαφορετική κοινωνία. Να προστατεύω την υγεία. Τη ζωή των συνανθρώπων. Και να σέβομαι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Να προσφέρω πάντοτε εθελοντικά τις υπηρεσίες μου. Χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, θρησκείας. Κοινωνικής τάξης ή πολιτικής τοποθέτησης. Να παραμένω πάντοτε. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Πιστός φορέας της ιδέας. Δια του ανθρωπισμού προς την ειρήνη. Είναι ο Ερίκος Δημάνη. Στις 24 Ιουνίου του 1859, οι κραυγές και τα παγκοκυπά των πληγωμένων στρατιωτών στο χωριό Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας τρόμαξαν τον Ερίκο Τινάν, τον έκαναν να συνειδητοποιήσει ότι ο πόνος είναι ίδιος για όλους τους τραυματίες, σε όποιο στρατόπεδο και αν ανήκουν. Κατάλαβε ότι έπρεπε να δημιουργηθεί μια παγκόσμια οργάνωση με ανθρωπιστική δράση. Έτσι έβαλε το θεμέλιο του Ερυθρού Σταυρού, που 150 περίπου χρόνια τώρα προσφέρει στους ανθρώπους που πάσχουν, χωρίς διάκριση φυλής και θρησκείας, στον πόλεμο και στην ειρήνη, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκονται. Σήμερα, κάθε ερυθροσταυρίτης κινείται στα χνάρια του Ερίκου Τινάν με την επιθυμία να προσφέρει. Σκοπός του να προωθήσει την παγκόσμια συνεργασία και συμφιλίωση μεταξύ των ανθρώπων, την προσφορά και ανακούφιση των ατόμων από οποιαδήποτε αιτία και αν υποφέρει.